Ένα ταξίδι πολιτισμού που ξεκινά από το μαστιχόδεντρο και ανοίγει διαρκώς σε νέες τροχές. Σήμερα, 4.500 καλλιεργητές συνεχίζουν τη μακραίωνη καλλιέργεια της μαστίχας, στην οποία οι τεχνολογικές εξελίξεις εισάγονται ήπια και κυρίαρχο πλεονέκτημα παραμένει η εμπειρία που κληροδοτείται από γενιά σε γενιά. Στα μαστιχοχώρια, η καλλιέργεια υπηρετεί κάτι βαθύτερο από την προσδοκία μιας καλής σοδειάς. Το φροντισμένο χωράφι καθρεφτίζει τον οικοκύρη και την τόπια περηφάνεια για τη μαστίχα. Η σχέση καλλιεργητή δέντρου είναι μια σχέση ταυτότητας. Η προσωπική σχέση του κάθε μαστιχοπαραγωγού με τα δέντρα του, αλλά και το μικροκλίμα, το έδαφος, οι τοπικές ποικιλίες, αφήνουν χώρο για μικρές διαφοροποιήσεις στις πρακτικές καλλιέργειες. Αλλαγές στην καλλιέργεια σχετίζονται και με τις εμπορικές στρατηγικές της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, η οποία εμπορεύεται το σύνολο της μαστίχας που παράγεται στα χωριά. Η Ένωση ιδρύθηκε με αναγκαστικό νόμο το 1938 ως δευτεροβάθμιος αναγκαστικός αγροτικός συνεταιρισμός, με μέλη 21 πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς από όλα τα μαστιχοχώρια. Παλιότερα, τα μαστιχόδεντρα φυτεύονταν μόνο στα άγωνα κτήματα των λόφων. Η παιδινή γη φιλοξενούσε καλλιέργειες που απαιτούσαν έφορα εδάφη. Πάνω σε αυτές οι οικογένειες στήριζαν την αυτάρκειά τους, ενώ η μαστιχοκαλλιέργεια ήταν αποκλειστικά συμπληρωματικό εισόδημα. Τις τελευταίες δεκαετίες, το παλιό μοντέλο αγροτικής οικονομίας έχει ανατραπεί. Η μαστιχοκαλλιέργεια αξιακά και εμπορικά έχει τονωθεί. Από τους άγονους λόφους, η φύτευση έχει επεκταθεί στα κτήματα των κάμπων. Νέα δέντρα προκύπτουν με τρεις μεθόδους. Συνηθέστερη, το φύτεμα με κλαδί. Το κλαδί το επιλέγουμε πάντοτε από την ανατολική μεριά. Έτσι έχουμε μάθει από τους γονείς μας. Πρέπει να έχει αρκετά κουμπιά πάνω, τα οποία αυτά τα κουμπιά όταν χωθούν μέσα στο χώμα θα ρίξουν την κάνα που λέμε και μετά θα γίνουν οι ρίζες του μαστιχόδεντρου. Φύτεμα γίνεται και με καταβολάδες. Όταν το κλαδί αναπτυχθεί αρκετά, ο παλιός κορμός κόβεται. Το δέντρο κλαδεύεται αφού προηγηθεί λίπανση. Το σωστό κλάδεμα εξυπηρετεί πολλαπλά την καλλιέργεια. Διαμορφώνεις το δέντρο έτσι, ώστε να έχεις πιο εύκολη πρόσβαση, να μην σκύβεις. Τους κορμούς προσπαθείς να τους ανεβάζεις προς τα πάνω με μια πολύ ελαφριά κλίση, έτσι ώστε το μαστίχι να πέφτει κάτω και όχι να ρέει πάνω στον κορμό. Επίσης με το κλάδεμα επιτυχάνεις να περνάει πιο πολύ ήλιος και πιο πολύ αέρας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Έχει να κάνει με τη διευκόλυνση του μαστιχοπαραγωγού στην παραγωγή της μαστίχας. Παλιότερα, όταν η εμπορική αξία της μαστίχας καθοριζόταν με βάση την καθαρότητα και το μέγεθος των κομματιών, το κλάδεμα στόχευε να οδηγήσει κορμό και κλαδιά σε μια παραλληλία με το έδαφος, καθώς αυτή εξασφάλιζε μεγάλη επιφάνεια κάθε της ροής της μαστίχας και άρα το σχηματισμό μεγαλύτερων κομματιών, της λεγόμενης πίτας. Το έδαφος σκάβεται για να αεριστεί, να ανανεωθεί το χώμα και να απομακρυνθούν τα ζυζάνια. Δεν σκάβουν ποτέ το τραπέζι. Εκεί το χώμα πρέπει να είναι καθαρό και σκληρό. Τραπέζι λέγεται ο κύκλος του καθαρού εδάφους που σχηματίζεται κάτω και γύρω από τον κορμό. Η φροντίδα του τραπεζιού κρίνει την ποιότητα της μαστίχας. Η τιμή της και οι εργατοώρες στο σπίτι για να καθαριστούν τα δάκρυα από κάθε ξένη ύλη εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από αυτή. Ο χώρος κάτω και γύρω από τον κορμό ισιώνεται και καθαρίζεται διεξοδικά από τις πέτρες, τα φύλλα και τα ζυζάνια. Τραπεζομάντιλο στο τραπέζι είναι το ασπρόχωμα.
Το τραπέζι πρέπει να είναι καθαρό και σκληρό, διότι πέφτοντας το μαστίχι να μην λερώνεται και να μην τρώει και πάρα πολύ χώμα. Γιατί άμα είναι σαθρό το έδαφος, τρώει πάρα πολύ χώμα και δεν βγαίνει και σωστό το μαστίχι. Παλαιότερα έβγαζαν το ασπρόχωμα από αυτοσχέδιες στοές. Σήμερα βάζουν μαρμαρόσκονη που τη μοιράζει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Το κέντημα ξεκινά με το ρίνιασμα. Λίγες ενδεικτικές τομές, διάσπαρτες σε κορμό και κλαδιά, μειούν το δέντρο στην έκρηση ρητίνης. Ή όπως λένε εδώ, το βοηθούν να θυμηθεί. Οι τομές ανεβαίνουν κλιμακωτά ανά εβδομάδα από τη βάση του κορμού προς τα πάνω. Στο κέντημα, η λέξη κλειδί είναι το μέτρο. Η γρατζουνιά πρέπει να μην χτυπάει στο κόκαλο. Πρέπει να γδέρνεις όσο μόνο το σκήνο για να στάσει. Γιατί όταν το χτυπάς πάνω στο κόκαλο, ο σκήνος ξεραίνεται. Η φλέβα αυτή δηλαδή που είναι χλωρή φέτος, του χρόνου αρχίζει και παίρνει πίσω. Στο κέντημα και το μάζεμα, η ανάγκη για πολλά χέρια, ειδικά παλιότερα, όταν η κυρίως οικιακή οικονομία απορροφούσε τους άντρες και σε άλλες καλλιέργειες, βγάζει μικρούς μεγάλους στο χωράφι, δημιουργώντας συνθήκες συλλογικής εργασίας. Το κέντημα επαναλαμβάνεται κάθε 7 ή 8 ημέρες. Μετά τα 4 πρώτα κεντήματα, το μαστίχι αφήνεται για κάποιες ημέρες να στεγνώσει. Έπειτα γίνεται το πρώτο μάζεμα. Τα δέντρα ξανακεντιούνται 2 ή 4 φορές ακόμα μέχρι να ξαναμαζευτούν. Κάποιοι κεντούν τα μισά τους δέντρα τη μια χρονιά και τα μισά την άλλη, για να ξεκουράζονται. Η έκρηση ρητίνης είναι η αντίδραση του φυτού στο τραύμα. Το μαστίχι, ανάλογα με τις συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας, στεροποιείται σε 10 με 20 ημέρες. Το μάζεμα ξεκινάει πριν χαράξει, γιατί η ζέστη το μαλακώνει το μαστίχι. Άλλοι το μαζεύουν όλο στο τέλος και άλλοι ενώ όσο κεντούν. Πρώτα μαζεύονται οι πίτες, τα μεγάλα κομμάτια του μαστιχιού. Σηκωνόμαστε το πρωί, πιάνουμε στη δουλειά μας, μαζεύαμε το μαστίχι. Σε τα χρόνια κάμναμε όλη την ημέρα. Κάμναμε το καυτσίντζι με το καμωτήρι. Και αρκούσαμε. Πιένανε σμιχτές εγώ, οι κουνιάδες μου. Και μαζεύκαμε όλη την ημέρα, σε κάθε μια ημέρα. Μια ημέρα στις Μιανής, μια στις Αλωνής, μια στο δικό μου. Παλαιότερα, το μαστίχι μαζευόταν κούκουδο-κούκουδο. Σήμερα, ξύνεται από τον κορμό και μαζεύεται από το τραπέζι. Το μαστίχι μαζεύεται με σκούπες που συμπαρασύρουν χώμα και φύλλα. Στο χωράφι γίνεται ένα πρώτο χοντρό κοσκίνισμα. Το καθάρισμα όμως θα συνεχιστεί μέσα από πολλά στάδια στον οικισμό. Μετά το σκούπισμα του τραπεζιού, τα τσουβάλια που έρχονται στο σπίτι φέρνουν από το χωράφι ξερά φύλλα, φλούδες από τον κορμό, πολύ ασπρόχωμα και κάπου ανάμεσα το μαστίχι. Από τη δεκαετία του 2000, η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου δίνει εξαιρετική έμφαση στην καθαριότητα του μαστιχιού, συναρτώντας με αυτή την τιμή που αποδίδει στον παραγωγό. Κάθε χρόνο, η Ένωση ανακοινώνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την τιμή ανά βαθμό καθαρότητας. Ο στόχος για τον κάθε παραγωγό είναι ξεκάθαρος. Στο σπίτι, τα έπιπλα παραμερίζονται και η μαστίχα καταλαμβάνει το χώρο για μήνες. Τσίνα τα χρόνια δεν είχαμε αποθήκες ξεχωριστές όπως τώρα. Το σπίτι μας ήταν και αποθήκη. Σε τα έφερνα όλες στο σπίτι.
τα φροκαλίδια τα ρίχτα κάτω. Το καλό μαστίχι το πίνω πάνω στο σπίτι. Για να ξεχωρίσουν το μαστίχι, οι παραγωγοί περνάνε πρώτα όλο αυτό το υλικό από 3 ή 4 κόσκινα. Ξένες ύλες υπάρχουν ακόμα. Και κάθε καλλιεργητής θα πλύνει τώρα το μαστίχι πολλά χέρια σε αλατόνερο ή σε θαλασσινό νερό αν το χωριό του είναι κοντά στη θάλασσα. Το πλύσιμο γίνεται συνήθως σε 2 στάδια. Το πρώτο για να φύγει το χώμα και τα χοντρά σκουπίδια που έρχονται από το χωράφι και στη συνέχεια ένα δεύτερο πλύσιμο βοηθά το μαστίχι να καθαρίσει από τα πιο μικρά στοιχεία και να διαχωριστεί σε ποιότητες. Κάνεις την άρνη με αλάτι και νερό και το πίνεις 2 μέρες στο νερό και φουσκώνει το ξυλαράκι που γίνει και μαρέγγει πάει κάτω. Και έρχεται το καθαρό μαστίχι πάνω και μένει κάτω πέτυχας. Και συνεχίζει, ας πούμε, βάζεις κόσκινο-κόσκινο και το κάνεις. Στη συνέχεια, το μαστίχι θα απλωθεί να στεγνώσει για 2-3 μέρες σε μέρος καιρό. Μετά το στέγνωμα, το καθάρισμα συνεχίζεται. Πρώτα αφαιρούνται τα φύλλα και τα κλαδιά που έχουν απομείνει. Κάποιες γυναίκες συνεχίζουν επιδέξια να κοσκινίζουν. Καμιά φορά αν έχει πολλά πετύχια, το ταρταρίζουμε. Για να αλλοιάνουν τα σκουπίδια από όχι, να μπορούν να το καθαρνούν πιο καλόβολα. Με ρυθμικές κινήσεις, συγκεντρώνουν σε ένα σημείο τα περιτά στοιχεία και μετά τα απομακρύνουν. Σειρά έχουν όλα τα ξένα στοιχεία που προσκολήθηκαν ή παγιδεύτηκαν μέσα στα δάκρυα στο στάδιο της στερεοποίησης. Η αφαίρεσή τους είναι αυτή που θα κρίνει εν τέλει το εισόδημα της οικογένειας. Η ευθύνη είναι σχεδόν αποκλειστικά στα χέρια των γυναικών και το καλό καθάρισμα είναι ένα σημαντικό τίτλος τιμής για κάθε γυναίκα. Οι ηλικιωμένες γυναίκες που δεν συμμετέχουν στα άλλα στάδια της παραγωγής, ένα εργατικό δυναμικό κατά πολύ πολλαπλάσιο των εγγεγραμμένων μαστιχοπαραγωγών, σκύβει για μήνες πάνω από τα σινιά σε όλα τα νοτιόχωρα της Χίου για να καθαρίσει το μαστίχι. Όσο ο καιρός κρατάει, η δουλειά γίνεται στον ανοιχτό δημόσιο χώρο. Σε όσα νοτιόχωρα διατηρούν ακόμη τον αμυντικό αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της γενοβέζικης και οθωμανικής περίοδου, ελείψη αυλής, οι δρόμοι γίνονται προέκταση του σπιτιού. Με τα πρώτα κρύα, η δράση μεταφέρεται στο εσωτερικό των σπιτιών ή σε αποθήκες. Ελένη, εσείς έχετε τελειώσει. Ναι. Καθαρίζεις. Ναι. Φύκια παστρεύει. Πίτα παστρεύεις. Φύκια. Φύκια. Όπως λέγε πίτα. Βέβαια, κουραστικό είναι να κάθεσαι όλη την ημέρα να καθαρίζεις μαστίχι. Γιατί πηγαίνουμε τώρα εμείς το πρωί στις 8 μέχρι τις 12.30. Ερχόμαστε στο σπίτι, τρώμε και αυτές τις 2.30 πάλι μέχρι τις 8 το βράδυ. Και άλλες συνεχίζουν μέχρι τις 11-12. Γι' αυτό, μπράβο σου. Για τον παραγωγό, ο κύκλος ενός χρόνου καλλιέργειας κλείνει με την παράδοση στο εργοστάσιο. Την κατάταξη σε ποιότητες, την πληρωμή. Σταθμό συγκέντρωσης της ετήσιας παραγωγής και κέντρο επεξεργασίας, το εργοστάσιο Μαστίχας. Εδώ, η μαστίχα και μαζί η σκυτάλη περνά στα χέρια της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, που γίνεται ο επόμενος πρωταγωνιστής. Η μαστίχα περνάει από ένα μηχανικό κόσκινο για να διαχωριστεί σε διαφορετικά μεγέθη και στη συνέχεια περνάει από το σκάνερ για να ελεγχθεί η καθαρότητά της. Η αγωνία σε αυτό το τελευταίο στάδιο κορυφώνεται, καθώς από το αποτέλεσμα κρίνεται το εισόδημα της οικογένειας. Χοντρή. 920. Τέλος του φανού. Ένα κασάκι ψηλή δέλτα, 13.56.
υπογραφεί το πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Ναι. Εντάξει, έτσι, πάτε μέσα, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε του χρόνου. Μετά την παράδοση, η μαστίχα προωθείται στο εργοστάσιο για επεξεργασία. Η μαστίχα πλένεται ξανά στο νερό, αυτή τη φορά σε διάλειμμα γλυκερίνης, και έπειτα περνάει στα ειδικά στεγνοτήρια για να στεγνώσει με την παροχή θερμού αέρα. Πήγα στο εργοστάσιο το 82, δούλεψα μέσα 26 χρόνια. Το έζησα μέσα στα πλεισταριά 3 χρόνια, 4. Ξεκινούσαμε αυτό πρωί να τα βγάλουμε από άρμη, από αλάτι. Τα βγάζαμε εκείνα τα χρόνια. Και διαχωριζόταν στην άρμη μέσα. Το καλό μαστίχι ανέβαινε πάνω και το βρώμικο κατέβαινε κάτω. Τα ξεβγάζαμε με τα καλά. Το καλό το παίρνανε κατευθείαν και το απλώνανε σε κάποιο μέρος πάλι μες στο εργοστάσιο. Και το λερωμένο κάπου χώρια. Τα στραφτοκοπούσαν εκεί που ήταν απλωμένο. Νόμιζα ότι ήταν ένα χρυσάφι. Καμιά φορά ανεβαίναμε και το βλέπαμε και που τα απλώναμε και λέμε: κοίτα να δεις, είναι ένα χρυσάφι. Μετά το στέγνωμα, το μαστίχι διαχωρίζεται ξανά με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια σε διαφορετικές ποιότητες με τη βοήθεια του χρωματοδιαλογέα. Και στο σύγχρονο εργοστάσιο, διαχρονική εικόνα, οι μαστιχούδες. Γυναίκες που καθαρίζουν μια τελευταία φορά το μαστίχι πριν αποθηκευτεί. Είναι δύσκολο. Ο καθαρισμός του είναι δύσκολος. Νομίζει ο παραγωγός, ας πούμε, από εδώ ότι όταν το παραδίνει ότι είναι καθαρό, αλλά ξαναπερνά πάλι αυτές τις γυναίκες. Με πιο δύσκολο τρόπο. Γιατί κάθε γυναίκα προσπαθεί να το κάνει πια πολύ καθαρό. Να βγάλει αυτά τα ψηλά-ψηλά μαυράκια που υποτίθεται ότι έχουν μέσα. Επεξεργασμένη ή νεοφερμένη, όλη η μαστίχα αποθηκεύεται στα ψυγεία. Ειδικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας εμποδίζουν την εξάτμιση του εθέριου ελαίου. Στα ψυγεία της Ένωσης φυλάσσεται όλη η σοδειά της χρονιάς, που κυμαίνεται μεταξύ 150 και 160 τόνων ετησίως. Εδώ βρίσκεται όλη η μαστίχα του κόσμου. Σήμερα, από το εργοστάσιο μαστίχας, μαστιχέλαιο και μαστίχα προωθούνται ως πρώτη ύλη σε βιομηχανίες μεταποίησης στην Ελλάδα και τον κόσμο και βέβαια στο εργοστάσιο τσίκλας της Ένωσης, της διάσημης Έλμα. Η ιστορία της Έλμα αρχίζει το 1957, σε μια εποχή που η Ένωση αξιοποιεί τις αλλαγές στο βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων και τις τάσεις της αγοράς και ξεκινάει με συστηματικό τρόπο την παραγωγή της τσίκλας Έλμα. Το όνομά της σημαίνει ελληνική μαστίχα και επιλέχθηκε μετά από μαθητικό διαγωνισμό στα σχολεία της Χίου. Η εμπορική της επιτυχία καθιστά την Έλμα ένα εμβληματικό προϊόν για την Ένωση. Τα υλικά της Έλμα, φυσική μαστίχα, μαστιχέλαιο και ζάχαρη, ζυμώνονται στο μαλακτήρα. Στη συνέχεια, η ζύμη περνάει από τους κυλίνδρους, όπου απλώνεται και χαράζεται σε πυρήνες. Υπήρχε μία αίθουσα μέσα στην οποία ήταν οι μαλακτήρες που λέγαμε. Υπήρχε μία άγκυρα, όπως τη λέγαμε, ο αναδευτήρας και περιστρεφόταν. Από εκεί, όταν τελείωνε η διαδικασία αυτή, εκείνη που ήταν η δικιά για αυτήν την εργασία, με μία κουτάλα το έβαζε πάνω στους πάγκους τους μαρμάρινους. Και από εκεί προχωρούσε προς τις πρέσες. Ήταν κάποιοι κυλίνδροι, οι οποίοι στην αρχή το πλάτεναν, στη συνέχεια ο άλλος κυλίνδρος το χάραζε κάθετα και ο επόμενος οριζόντια και σχηματιζόταν το κουβετάκι. Καταλήγοντας και βγαίνοντας από τους κυλίδους, το παίρνανε και το βάζανε πάνω στα ξυλαντήρια να στεγνώσει. Οι πυρήνες της τσίκλας τοποθετούνται στα στεγνοτήρια για να σταθεροποιηθούν πριν προωθηθούν στις κουφετιέρες. Στις κουφετιέρες, οι πυρήνες ψεκάζονται με σιρόπι και στεγνώνουν με ψυχρό αέρα. Έτσι δημιουργείται το κουφέτο της τσίκλας. Μουσική
Με την παρασκευή Τσίκλα στη δεκαετία του 50, η Ένωση εισάγει πολλά στοιχεία νεωτερικότητας. Παράλληλα, με την ίδρυση των εργαστηρίων συσκευασίας Τσίκλα στα χωριά, η Ένωση ενισχύει το εισόδημα των μαστιχοπαραγωγών, παρέχοντας τη δυνατότητα στις γυναίκες να εργαστούν. Σε ένα νησί με ισχυρή αστική τάξη και χωρίς παράδοση σε εργατικούς αγώνες, η ίδρυση ενός συνεταιρισμού καλλιεργητών αποτελεί μια σημαντική ιστορική στιγμή. Στην πραγματικότητα ήταν το αποτέλεσμα της σύγκλησης πολιτικών συγκυριών και τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Πριν την Ένωση, η περιοχή των μαστιχοχωρίων ελιμένετο από τους λεγόμενους μεσίτες. Υπήρχαν δύο κατηγορίες, οι έμποροι της πόλεως και οι κανταριτζίδες, όπως τη λέγανε, που κινούσαν τα χωριά. Άλλος έβαζε το πόδι κάτω από το σακί που ζυγιζόταν και έκλεβε στο ζύγι, άλλος έκλεβε στη τιμή. Ήταν εκμετάλλευση καταφανέστατη. Από το 1929, χρονιά του Παγκόσμιου Κράχ, η κινητικότητα γύρω από τη συνεταιριστική ιδέα εντείνεται. Η εξαθλίωση των καλλιεργητών από τη μια, η ίδρυση της αγροτικής τράπεζας από την άλλη, γίνονται επιχειρήματα αφύπνισης των αγροτών από μορφωμένους νέους με καταβολές από τις κοινότητες των μαστιχοπαραγωγών. Η ηγετική μορφή ανάμεσά τους, ο Γεώργιος Σταγκούλης. Γιατρός στο επάγγελμα και μετέπειτα πρώτος πρόεδρος της Ένωσης, έως και το 1978. Ο Σταγκούλης ήταν ο άνθρωπος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών. Εγκατέλειψε και τα γιατριλίκια και τα πάντα και αφοσιώθηκε στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Έζησε και απεβίωσε για την Ένωση. Η ύφεση στις αγορές φέρνει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την κρίση της μαστίχας και αναζητούνται λύσεις. Για το σκοπό αυτό συγκροτείται Επιτροπή για τη Σωτηρία της Μαστίχης. Ενώ παράλληλα, για πρώτη φορά, υποστηρίζεται δημόσια η ίδρυση αναγκαστικών συνεταιρισμών μαστιχοπαραγωγών από τον Γεώργιο Σταγκούλη. Θεωρούνται η μόνη λύση για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μαστιχοπαραγωγών, έπειτα από την αποδεδειγμένη αναποτελεσματικότητα των ελεύθερων συνεταιρισμών, οι οποίοι είχαν ιδρυθεί τα προηγούμενα χρόνια. Η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται στην Καλαμωτή το 1934 αποφασίζει τη σύσταση αναγκαστικών συνεταιρισμών μαστιχοκαλλιεργητών και το αίτημα αυτό προωθείται στην κυβέρνηση. Η επιβολή δια νόμου της ίδρυσης αγροτικών συνεταιρισμών είναι μια δόκιμη πρακτική που υιοθετείται στα χρόνια του Μεσοπολέμου από την Ιταλία του Μουσολίνη ως την Ελλάδα του Ιωάννη Μεταξά, με στόχο τον έλεγχο του αγροτικού χώρου. Με τον νόμο 1390 την 3η Οκτωβρίου του 1938, η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου ιδρύεται ως αναγκαστικό συνεταιρισμός. Οι παραγωγοί οφείλουν να πωλούν μόνο στην Ένωση. Η Ένωση οφείλει να αγοράζει όλη την παραγωγή. Οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα εκτός δικτύου Ένωσης κρίνεται παράνομη. Αν και τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της η Ένωση δίνει διπλάσια τιμή στους παραγωγούς, το δίκτυο πελατειακών σχέσεων που έχουν για δεκαετίες θεμελιώσει οι έμποροι την υπονομεύει και το λαθρεμπόριο γίνεται για πολλά χρόνια παράλληλη πρακτική. Ο κόσμος δεν πειθόταν εύκολα, διότι δεν ήξερε τι θα συναντήσει, πώς γίνονται όλα αυτά και είχε κάποιες τέλος πάντων. Ο Σταγκούλης δίνει εξαιρετική έμφαση στη διαφώτιση των μαστιχοπαραγωγών, τη στήριξη των συνεταιρισμών και την ενίσχυση της συνεταιριστικής ιδέας. Και ξαφνικά, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Από την έναρξη του πολέμου και για τα επόμενα χρόνια της δύσκολης δεκαετίας του 40, η διοίκηση της Ένωσης κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τους παραγωγούς. Ανοίγουν πρατήρια με είδη οικιακής χρήσης και αγροτικά εργαλεία. Προμηθεύουν τους παραγωγούς με ζωοτροφές. Συγκεντρώνουν για λογαριασμό των παραγωγών και εμπορεύονται κίμινο, γλυκάνισο, κουκιά και αργότερα ελιές. Παράλληλα, από το 1947 ξεκινά η έκδοση του μηνιαίου δελτίου της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Οι αγορές της μαστίχας κλείνουν. Σοδιές ετών συσσωρεύονται. Η μαστίχα οξυδώνεται, κυτρινίζει, χάνει την αξία της. Με ελάχιστα μέσα και υλικοτεχνικές υποδομές, οι προτεργάτες της ιδέας καλούνται να επαληθεύσουν τις επαγγελίες τους. Ετέθη το ερώτημα στον Διοικητικό Συμβούλιο. Εντάξει, κηρύχθηκε πόλεμος. Θα σταματήσουν να καλλιεργούν τη μαστίχα. Και αν
σταματήσουν να καλλιεργούνται οι μαστίχα, πώς θα ζήσουν. Εάν συνεχίσουν να παράγουν, να την κάνουν τι. Η μαστίχα είναι ένα κατεξοχήν εξαγωγικό προϊόν. Εφόσον δεν μπορούν να γίνουν εξαγωγές, τι θα το κάνουμε. Τότε η Ένωση έλαβε μια ιστορική απόφαση. Παρόλες αυτές τις δυσκολίες, να μην σταματήσει να συγκεντρώνει το προϊόν που παρήγεται η Ένωση. 5 χρόνια διάρκειας του πολέμου είχαμε συγκεντρώσει 5 εσόδιων μαστίχη η Ένωση. Να τις κάνουμε τι. Τα αναξιοποίητα αποθέματα στις αποθήκες και το βιομηχανικό πρόταγμα της εποχής συνδυάζονται και προσανατολίζουν στη βιομηχανική επεξεργασία. Η Ένωση προσλαμβάνει επιστημονικό προσωπικό, υποστηρίζει πειραματισμούς ιδιωτών και μετά από μερικές αποτυχημένες προσπάθειες εισάγει στην αγορά ένα καινοτόμο προϊόν, τη Τζίκλα Έλμα. Αρχικά είμαστε σε ένα χώρο υπόγειο, στο κεντρικό κτίριο της Ένωσης εκεί κάτω και είχαμε μικρό αριθμό κουφετιέρων. Ήταν καταρχήν η δοκιμή, το ξεκίνημα. Μακριά από τα επιχειρηματικά κέντρα, στην άκρη της νησιωτικής Ελλάδας, σε χρόνο ανύποπτο, όπου όροι όπως το μάρκετινγκ είναι σχεδόν άγνωστοι στην ελληνική αγορά, η Ένωση ενεργοποιεί σύγχρονα εργαλεία επιχειρηματικότητας, όπως η σφιγμομέτρηση των τάσεων της αγοράς και η διαφήμιση. Υπηρεσίες πέρα από το πεδίο της μαστιχοκαλλιέργειας υποστηρίζουν συνολικά τον αγροτικό πληθυσμό και κάνουν την Ένωση πρωταγωνιστή των αγροτικών ζητημάτων στη Νότια Χίο. Από την ενίσχυση κοινοτικών γιορτών και την ψυχαγωγία μέσω κοινοτικών κινηματογράφων έως δάνεια για τις ανάγκες πρικοδότησης των κοριτσιών, η Ένωση είναι ρυθμιστής της ζωής στα μαστιχοχώρια, ενώ ο Σταγκούλης καταγράφεται στη συλλογική συνείδηση με δέος. Ο θάνατος του Σταγκούλη το 1978 συμπίπτει με την κορύφωση κρίσιμων ζητημάτων. Η αστιφιλία και οι καταστροφές στη Σοδειά μειώνουν την παραγωγή και προκαλούν δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση των δανείων της Ένωσης. Για την αντιμετώπιση της κρίσης, η Ένωση εξορθολογίζει τα οικονομικά της, ανανεώνει το ανθρώπινο δυναμικό και επικεντρώνεται στον καταστατικό της στόχο, τη διαχείριση της μαστίχας. Οι σταθμοί υπήρξαν πολλοί. Ένας από τους πλέον βασικούς, ίσως και ο βασικότερος σταθμός, ήταν ο χαρακτηρισμός της μαστίχας, τη Τζίκλα Έλμα και του μαστιχελαίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντων προστατευμένης ονομασίας προελεύσεως. Βλέποντας μακριά το Διοικητικό Συμβούλιο, επενδύει η Ένωση αρκετά μεγάλα ποσά για το μέγεθός της στην έρευνα και στην ανάπτυξη και ιδιαίτερα στην έρευνα σε ό,τι αφορά τις φαρμακευτικές ικανότητες του μαστιγιού. Συνέπεια αυτής της όλης προσπάθειας είναι η καταγραφή της μαστίχας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων στα φυτικά φάρμακα. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός που συνέβη το 2014 είναι η ένταξη της κουλτούρας της μαστίχας, θα μπορούσα να πούμε, στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι κάτι που το πετύχαμε με τη μεγάλη βοήθεια του Υπουργείου Πολιτισμού αλλά και του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς. Και από εκεί και μετά εργαζόμαστε από κοινού αλλά και με άλλους φορείς της Χίου, έτσι ώστε να κρατήσουμε αυτή την εγγραφή διαχρονικά. Διατρέχοντας τις αλλαγές στην κοινωνία και την οικονομία, η Ένωση επικαιροποιεί διαρκώς την έννοια της νεωτερικότητας τόσο μέσα από νέες δομές, όσο και μέσα από νέα προϊόντα. Καρπός μιας νέας στρατηγικής για την εμπορική προώθηση της μαστίχας, η Μεντιτέρα, η πρώτη θυγατρική της Ένωσης σε σύμπραξη με ιδιώτες. Με την υποστήριξη του Τμήματος Ερευνών της Ένωσης, η Μεντιτέρα υπογράφει 300 νέα προϊόντα με το δικό τους δίκτυο καταστημάτων σε όλο τον κόσμο. Τα Μαστίχα Σοπ. Η έξοδος στην αγορά με νέα προϊόντα και η δυναμική παρουσία των Μαστίχα Σοπ συνεχίζουν την ίδια παλιά επίμονη προσπάθεια για την ευημερία του τόπου και την προστασία ενός μοναδικού αγαθού. Στα εργοστάσια της Ένωσης, χθες και σήμερα, τοπικότητα, παράδοση και καινοτομία συνδυάζονται στην υπηρεσία μιας κοινωνικής οικονομίας. Νέα και παραδοσιακά προϊόντα γίνονται οι γέφυρες που ενώνουν τα χωράφια των μαστιχόχωρων με την παγκόσμια αγορά, τους καλλιεργητές με τους καταναλωτές.